354 ελέγχου πραγματοποίησαν στο πρώτο δίμηνο εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου στον Εύρο οι συναρμόδιε ελεγκτικέ υπηρεσίε. Τα κλιμάκια των υπηρεσιών τη Διεύθυνση Υγεία τη Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, των δύο αστυνομικών διευθύνσεων και του λιμενικού, κατά του ελέγχου που διενήργησαν, βεβαίωσαν παραβάσει και επέβαλαν πρόστιμα σε 14 επιχειρήσει και σε 7 καπνίζοντε πελάτε καταστημάτων. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα κλιμάκια τη Διεύθυνση Υγεία Σαν 116 ελέγχου σε όλο το νομό, βεβαίωσαν παράβαση και επέβαλαν πρόστιμο σε μία επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία βρέθηκαν χρησιμοποιημένα σταυτοδοχεία, ενώ κανένα πρόστιμο δεν επιβλήθηκε σε πελάτη. Πυκνή ήταν οι έλεγχοι που έγιναν και από τι δύο αστυνομικέ διευθύνσει, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, στι περιοχέ ευθύνη του. Ειδικότερα αστυνομικά κλιμάκια τη διεύθυνση Ορεστιάδα έκαναν 123 ελέγχου, κατά του οποίου βεβαιώθηκαν παραβάσει και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 8 επιχειρήσει και τέσσερις πελάτες καταστημάτων. 91 ελέγχου διενήργησε η Αστυνομική Διεύθυνση τη Αλεξανδρούπολη. Σε αυτού βεβαιώθηκαν παραβάσει και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε πέντε επιχειρήσει και σε τρει καπνίζοντες πελάτε καταστημάτων. Σε 24 ελέγχου προχώρησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, στου οποίου ωστόσο δεν βεβαιώθηκε καμία απολύτω παράβαση. Παρότι ανήκουν στι συναρμόδιε υπηρεσίε για τον έλεγχο τήρησης του αντικαπνιστικού νόμου, οι δημοτικέ αστυνομίε Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδας δεν προχώρησαν σε κανέναν έλεγχο στο πρώτο δίμηνο εφαρμογή του νόμου. Όσον αφορά του εξωτερικού χώρου που έχουν διαμορφώσει τα καταστήματα για του καπνιστέ πελάτε του, υπάρχει ακόμη η εκκρεμότητα των διευκρινήσεων για το πώ ακριβώ θα πρέπει αυτοί να είναι κλεισμένοι, παρότι έχουν υποβληθεί υπηρεσιακά σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο Υγεία. Όσον αφορά το ύψο του προστίμου, εξαρτάται από διάφορου παράγοντε όπω είναι τα τετραγωνικά μέτρα τη επιχείρηση, το είδο τη παράβαση κλπ. Επιπλέον, τα αρχικά πρόστιμα που επιβάλλονται είναι δυνατόν να μειωθούν μετά από ένσταση που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι παράγοντε όπω για παράδειγμα συνέβη στην περίπτωση τη επιχείρηση στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία αρχικά επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτη μαζί με την ένσταση προσκόμισε συγκεκριμένα στοιχεία και έγγραφα, ζητώντα και πετυχαίνοντα τον επαναϋπολογισμό και τελικά την μείωση του προστίμου στα 500 ευρώ.